Να πάμε στην κυρία Χτσιόγλου. Κυρία Χτσιόγλου, θα ήθελα ένα σχόλιο για μια αποτίμηση, αν θέλετε, της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να πάμε μετά στα πιο δικά σας ζητήματα. Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα που αφορά τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα στις σχέσεις με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το ένα ζήτημα είναι τι γίνεται με τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, και το δεύτερο ζήτημα είναι το τι συμβαίνει με τις παραβιάσεις των Τούρκων στην Κυπριακή Αόζο, όπως έχει συνηθίσει ο κόσμος να την ονομάζει, παρότι δεν είναι ορισμένη έτσι. Ήταν μείζον ζήτημα αυτό, όπως θυμάστε, οι παραβιάσεις, οι γεωτρήσεις δηλαδή, που φερόταν ότι έκανε η τουρκική πλευρά στην Κυπριακή Αόζο την περίοδο πριν τις εκλογές. Θυμάστε τότε ότι είχε γίνει από τη δική μας κυβέρνηση και μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για πρώτη φορά είχε αποφασιστεί ότι θα υπάρχουν κυρώσεις για την Τουρκία. Δηλαδή, είχαμε περάσει από μια πρακτική που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν συνήθως λόγια, σε μια απόφαση για κυρώσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες θα έπρεπε περίπου τώρα να παράγουν κάποιο αποτέλεσμα. Και από την πλευρά μας δεν ακούσαμε από αυτή τη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης τι ακριβώς ελέγχθη, αν ελέγχθη κάτι σε σχέση με αυτά τα δύο μείζωνα ζητήματα, παραβιάσεις στο Αιγαίο και την παραβίαση που έγινε με τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν συζητήθηκαν καθόλου αυτά τα ζητήματα. Δεν ετέθησαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ετέθησαν και απλώς οι σύμβουλοι του δεν μας έκαναν καλή ενημέρωση. Θεωρώ πως αυτά είναι τα βασικά που αφορούν αυτή τη διμερή επαφή. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, είχε αναχθεί η συνάντηση με τον κύριο Τραμπ σε κορονίδα των διεθνών επαφών του Πρωθυπουργού. Δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Γιατί δεν έγινε? Είχε προετοιμαστεί καταλήλως? Ήταν μια διπλωματική αποτυχία? Δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου? Συνέβη κάτι με το πρόγραμμα? Ή θα γίνει κάποια άλλη στιγμή? Αναβλήθηκε? Ακυρώθηκε οριστικά? Δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Συνολικά δηλαδή βλέπουμε μια αντιμετώπιση των διεθνών επαφών, θα έλεγα, μη σοβαρή. Ας το θέσω έτσι ευγενικά. Τώρα, ακούστηκαν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Έχουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια σειρά από κυβιστήσεις, αν και δεν μου αρέσει ο όρος, μια αλλαγή 180 μοιρών σε κορυφαία ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος εδώ πέρα, κανένας Έλληνας πολίτης, δεν θυμάται ότι η Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε τη Συμφωνία προδοτική διαρκώς και εμάς προδότες. Σε μεγάλο βαθμό είχε, οπωσδήποτε δεν είχε καταγγείλει, για να είμαι και πάλι προσεκτική, όλες εκείνες τις πρακτικές που γίνονταν από ακροδεξιά στοιχεία που επιτίθουν και εκβίαζαν βουλευτές οι οποίοι θα υπερψήφιζαν τη συμφωνία. Δεν είχε κάνει καμία κίνηση προκειμένου να καταγγείλει, να διαφοροποιηθεί από αυτές τις πρακτικές. Προφανώς γιατί στους κόλπους του κόμματός τους έχει τέτοιες πλευρές που θα πρέπει να κάνει κάτι για να τις συμβιβάσει. Και αυτή τη στιγμή βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και, ακολουθώντας ακριβώς τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, δεν λέει απλώς ότι θα την εφαρμόσουμε, λέει θα την τιμήσουμε τη συμφωνία. Θα την τιμήσουμε τη συμφωνία. Εδώ έχουμε κυβίστηση κορυφαία νούμερο ένα. Νούμερο δύο, αυτό που συμβαίνει με το ΜΑΤΙ είναι πραγματικά τραγικό. Δηλαδή, είχαμε μία προεκλογική περίοδο που η μισή προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας στηρίχθηκε σε μια τιμωρηχία, στο ότι δηλαδή με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, και ακούμε τον Πρωθυπουργό πια σήμερα να παραδέχεται σε διεθνές φόρουμ τα περί κλιματικής αλλαγής και ότι η μεγάλη κλιματική αλλαγή ήταν αυτή η οποία έφερε αποτελέσματα σαν αυτά στο ΜΑΤΙ στη χώρα μας, τα οποία ήταν αναπότρεπτα κιόλας. Άρα εδώ έχουμε ένα κορυφαίο ζήτημα μεγάλης υποκρισίας, ένα διπλό πρόσωπο στην πραγματικότητα. Και το άλλο ζήτημα είναι το προσφυγικό, όπου μέχρι πριν από τις εκλογές ακούγαμε τον κύριο Μητσοτάκη να καταγγέλει του ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόβλημα του προσφυγικού είναι πρόβλημα της κακής διαχείρισης που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι οι γεωπολιτικές συνθήκες αυτές οι οποίες αυξάνουν τις προσφυγικές ροές και χρήζει ευρύτερης αντιμετώπισης. Άρα βλέπουμε μία στάση η οποία όλη την προεκλογική περίοδο είχε ένα βαθιά λαϊκιστικό χαρακτήρα, και η οποία λίγες μέρες, στην πραγματικότητα 2-3 μήνες μετά τις εκλογές, έχουμε μια στροφή 180 μοιρών. Και ταυτόχρονα μια διγλωσία σε εξωτερικό και εσωτερικό για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, σε διεθνές φόρουμ λέει ότι το ΜΑΤΙ ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αναπότρεπτο φαινόμενο, και στο εσωτερικό κάνει την πορυχία και εξακολουθεί να χτίζει ουσιαστικά, να επενδύει πολιτικά πάνω σε μια καταστροφή που στήχησε τη
ζωές ανθρώπων σε ένα τραγικό γεγονός. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική διπλής έκφανσης, βαθιά υποκριτικής και οπωσδήποτε αυταπόδεικτα πια εξαιρετικά λαϊκιστικής. Μάλιστα.